το πνεύμα κι εμείς της εποχής και αυτής της άσχημης εποχής που περνάμε όλοι. Είχαμε μια ιδέα με τον Γιάννη Αθανασόπουλο, τον Αντιδήμαρχο, να μπορέσουμε να φτιάξουμε μάσκες, βλέποντας και τις ελλείψεις που υπάρχουν, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την τοπική κοινότητα Νέα Σκίου και στα πλαίσια της όλης διαδικασίας που έχει κάνει ο Δήμος Άργους Μυκηνών, όπως είδατε με τη βοήθεια που έχει δώσει και στο νοσοκομείο Άργους και σε όσους χρειάζονται. Έτσι και εμείς πήραμε την πρωτοβουλία να φτιάξουμε κάποιες μάσκες. Είχαμε την ιδέα αυτή. Βέβαια, κάθε ιδέα, αν δεν υπάρχει ο κόσμος να την υλοποιήσει, ο κατάλληλος κόσμος, δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν, απευθυνθήκαμε σε δύο κυρίες οι οποίες ράβουν πάντα εθελοντικά. Την κυρία Όλγα Κοντού και την Έφητη Μελίδη, οι οποίες αμέσως αγκαλιάσαν την προσπάθειά μας και εδώ για κάποιες μέρες τώρα ράβουν μάσκες οι οποίες θα δοθούν στη Νέα Κύο, σε ευπαθείς ομάδες και σε κάποιους ανθρώπους που ίσως αδυνατούν να βρουν ή δεν μπορούν να έχουν. Βέβαια, σε όλο αυτό το εγχείρημα, δίπλα μας είχαμε την εταιρεία Θεοδοσιάδης, η οποία μας παραχώρησε το. Μας έδωσε το ύφασμα και ό,τι άλλο χρειάστηκαμε. Και έτσι λοιπόν φτάνουμε στο σημείο να υλοποιήσουμε αυτό το όνειρό μας, την ιδέα μας, μάλλον όχι το όνειρό, την ιδέα μας, και να μπορέσουμε να έχουμε κάποιες γύρω στις 600 μάσκες, οι οποίες θα μοιραστούν από το δημοτικό κατάστημα της Νέας Κύου στους ανθρώπους, όπως είπα πριν, που υπάρχει ανάγκη. Σκέφτεστε να πάρετε κάποια ανάλογη άλλη πρωτοβουλία? Κοιτάξτε, πριν λίγο καιρό είδατε ότι κάναμε έναν ψεκασμό της τοπικής κοινότητας εδώ με τουρμπίνες. Αυτό περιμένουμε να φτιάξει ο καιρός πάλι, να μην έχουν πάλι βροχές. Θα το επαναλάβουμε. Και ό,τι χρειαστεί και ό,τι άλλο μπορέσουμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μάστιγα και την πανδημία που έχουμε, θα κοιτάξουμε να το κάνουμε. Σκέφτεστε να φτιάξετε και άλλες μάσκες, να τις δώσετε κάπου αλλού εκτός από τις ευπαθείς ομάδες εδώ της Νέας Κύου? Χθες είχαμε μία, όταν ανέβηκε όλη αυτή η πρωτοβουλία μας στο διαδίκτυο, υπήρχε μία παράκληση, μπορώ να πω, από το γεροκομείο Άργους να μπορέσουμε να δώσουμε, και γι' αυτό κοιτάμε τώρα να κάνουμε κάποιες ακόμη περισσότερες, ώστε να μπορέσουμε να τις δώσουμε στο γεροκομείο του Άργους.